Η δυνατότητα για συναναστροφή με μια άλλη οικογένεια και μέχρι 9 άτομα, θα το ξανατονίσω, το τονίζουν όλοι οι επιδημιολόγοι, το φωνάζουμε όλοι ότι δεν πρέπει να παραπέμπει σε καμία περίπτωση σε πάρτι, σε ρεβεγιόν ή σε στιγμές απροσεξίας ή χαλάρωσης. Δεν υπάρχουν ρεβεγιόν. Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Και ναι, αν παρατηρηθεί ή αξιολογηθεί ότι γίνεται προσπάθεια κατάχρησης ή πέσει στην αντίληψή μας, πέσουν στην αντίληψή μας φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν, προετοιμασίας καταστάσεων εκτός τήρησης μέτρων, τα οποία έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές, και προφανώς θα επανεξεταστεί κάθε μέτρο, όπως άλλωστε γίνεται σε όλη αυτή την πορεία της πανδημίας. Και αυτό το μέτρο μέχρι την τελευταία στιγμή προφανώς θα είναι υπό επανεξέταση, εάν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό, δηλαδή είναι έκκληση, παράκληση, είναι μάλλον το αυτονόητο προς όλους, ότι ρισκάρουμε τα πάντα με τις όποιες υπερβολές και τις όποιες εκπτώσεις στην τήρηση των μέτρων σε αυτές τις αναστροφές. Για 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες γιορτινού ξεφαντώματος χωρίς μέτρα, ας μην στείλουμε αγαπημένους μας ανθρώπους στο νοσοκομείο, ας μην παίξουμε τις ζωές τους. Ας μην συμβάλλουμε στην έξαρση του οποιοδήποτε υγικού φορτίου. Ας μην λειτουργήσουμε ως πολλαπλασιαστές αυτού του ιού. Νομίζω ότι ο καθένας θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Καμία έκπτωση στα μέτρα. Η οποιαδήποτε έκπτωση στα μέτρα, η οποιαδήποτε πραγματική χαλάρωση χωρίς εφαρμογή μέτρων και χωρίς να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των επιδημιολόγων μας, ακόμα και σε αυτή τη δυνατότητα της αναστροφής, μπορεί να είναι εξαιρετικά άσχημη εξέλιξη.